16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στο Moorings, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, η ετήσια συνάντηση των συνεργατών της 3P Insurance, από την οποία δεν μπορούσε να λείπει η κάμερα του Next Deal και ο εκδότης του Ευάγγελος Σπύρου. Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, οι συνεργάτες της 3P γιόρτασαν τις επιτυχίες τους και υποσχέθηκαν ακόμη περισσότερες την επόμενη χρονιά ενώπιον δεκάδων στελεχών συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών. Ο κύριος Σπύρου συνομίλησε στη διάρκεια της βραδιάς με τον κύριο Παναγιώτη Παλαιολόγο, πρόεδρο του Διευθυντικού Συμβουλίου της 3P, αλλά και με τον γιο του, κύριο Δημήτρη Παλαιολόγο, για την εκδήλωση, την 3P, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε ορισμένα στιγμιότυπα από τις συζητήσεις αυτές, από τις ομιλίες του κύριου Γεώργιου Λούβαρη, νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της εταιρείας, και του κύριου Παναγιώτη Παλαιολόγου, καθώς και τις βραβεύσεις των συνεργατών. Απόψε, 16 Οκτωβρίου του 2024, στη γιορτή της 3P, ανάμεσα στους άλλους φίλους, βρήκαμε και τον γιο του Τάκη του Παλαιολόγου, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει στο Λονδίνο και εργάζεται εκεί 15 χρόνια, έχει άρεστη γνώση του πώς δουλεύουν αναλογιστές και διαμεσολαβητές και πιστεύουμε ότι είναι το καταλληλότερο πρόσωπο να μας πει πώς βλέπει τη διαμεσολάβηση στα επόμενα χρόνια. Δημήτρη, καλησπέρα. Για πες μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου να είμαι απόψε εδώ στη γιορτή της 3P που ήρθε εδώ για να χαρεί και να γιορτάσει με τους συνεργάτες τις επιτυχίες τους και τις καλές τους στιγμές. Είμαι χαρούμενος που βλέπω την εξέλιξη αυτής της εταιρείας και του χώρου. Έχω τις δικές μου σκέψεις και είναι σκέψεις οι οποίες κοιτάνε προς την επόμενη μέρα. Κοιτάνε προς το πώς θα μπορούσε μια εταιρεία διαμεσολάβησης να αποκτήσει μια εταιρική δομή που θα τη διευκολύνει να συμμετάσχει σε σχήματα τις επόμενες μέρες και τα επόμενα χρόνια, πώς θα μπορούσε να έχει την ευελιξία που απαιτούν οι εποχές που έρχονται, πώς θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω οργανικά ή μέσω εξαγορών. Είναι μέσα στις τρεις καλύτερες εταιρείες διαμεσολάβησης. Και έχει την ευθύνη να τους προετοιμάσει το μέλλον. Θα κοιτάξουμε πώς μπορεί ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής να προχωρήσει και να δει ένα πιο πολύπλοκο πορτφόλιο με τη στήριξη των συνεργατών του και να προχωρήσει και να εξελιχθεί για την επόμενη μέρα. Ήδη αυτή την επόμενη μέρα, πριν χρόνια την είδε ο πατέρας σου, φτιάχνοντας τη 3P, που βρήκαν καταφύγιο και λύσεις πάρα πολλοί διαμεσολαβητές μέσα στα νέα σχήματα. Εγώ πιστεύω ότι έχεις άποψη από εκεί, από το Λονδίνο, προς το μέλλον. Ποιο θα είναι το μέλλον αυτών των ανθρώπων? Έχουν μέλλον, περιορίζεται ή ανοίγεται μεγαλύτερο? Κάθε αλλαγή είναι ευκαιρία. Κάθε φορά που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η 3P το προετοιμάζει το μέλλον και είναι το μέλλον το οποίο θα ήθελε να δει, θα ήθελε να εξελίξει. Το μέλλον κανείς δεν το ξέρει, αλλά θα έλεγα ότι όποιος δεν πλανάρει ουσιαστικά για να πετύχει, πλανάρει για να αποτύχει. Ευχόμαστε να οι σελίδες μας να γράψουν επιτυχημένος. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία και να καμαρώνουμε όλο αυτό το έργο. Καλό βράδυ. Καλά, καλό σας βράδυ. Ήταν μια υπέροχη βραδιά απόψε εδώ που ήρθαμε στη Βουλιαγμένη. Ωραίος ο κόσμος, ωραίες εταιρείες. Κύριε Παλαιολόγε, μπορεί να μας πείτε τι ακριβώς ήταν ο λόγος αυτής της βραδιάς? Ποιος ήταν ο λόγος? Φίλε μου Βαγγέλη, ο λόγος ήταν ένας και μοναδικός. Εσύ θυμάσαι άλλες εκδηλώσεις μας με βίντεο wall, παρουσιάζεις αριθμούς, νούμερα, πρωτιές, διακρίσεις κτλ. Απόψε ένας λόγος υπήρχε. Να ευχαριστήσουμε μέσα από την ψυχή μας τους ανθρώπους μας, τους συντελεστές, όπως είπα, αυτής της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας. Γι' αυτό δεν είχαμε πολλές κουβέντες, γι' αυτό και
έχουμε αφιερώσει όλη τη βραδιά στους ανθρώπους μας. Με πολύ μεγάλη χαρά το κάνουμε και με συνέστημα ψυχής. Και ήταν πολύ ωραίοι και βραβευμένοι και άνθρωποι από όλες τις εταιρείες, είδα, από πολλές εταιρείες, οι οποίοι ακουμπάνε πάνω στη θρύπη και συγχαρητήρια. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να δώσεις σε αυτούς, τι μπορεί να κάνει αυτούς στο μέλλον για αυτούς οι θρύποι? Η θρύπη, Βαγγέλη, όπως θυμάσαι, ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια σαν ένας μικρός παίχτης σε αυτή την αγορά. Σήμερα βρίσκεται στην πρώτη τριάδα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Δεν μας αρκεί, αλλά δεν βιαζόμαστε, γιατί θέλουμε να χτίζουμε σε βάσεις πολύ στερεές. Μοιραζόμαστε αυτές τις ιδέες μας με τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, το προσωπικό μας, με τις εταιρείες. Έχουμε πράγματι πολύ καλές σχέσεις με τις εταιρείες, οι οποίες πιστεύουν σε εμάς και είναι έτοιμοι να στηρίξουν τα προσεχή μας πλάνα και τα προσεχή μας project. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Σύντομα θα σας ανακοινώσουμε ποιο είναι το επόμενο τριετές πλάνο της 3P. Αυτά μπορώ να πω απόψε. Ευχαριστώ για πάρα πολύ. Εμείς σαν Next Deal θα είμαστε παρόντες να περιγράψουμε στις σελίδες μας τις επιτυχίες. Και επειδή βλέπω ότι είμαστε και στο λιμάνι εδώ στη Βουλιαγμένη, πιστεύω ότι ξεκινάτε ένα όμορφο ταξίδι. Εύχομαι να είναι καλό. Καλές επιτυχίες, καλά ταξίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια. Θέλουμε να κάνουμε μια πιο διαφορετική ατμόσφαιρα. Θέλουμε να... και αυτό απευθύνεται περισσότερο στα στελέχη μας και στους συνεργάτες μας, να δουλέψουμε πιο οργανωμένα, πιο συγχρονισμένα, πιο αρμονικά, πιο ομαδικά, με μεγαλύτερη συνυπευθυνότητα όλων. Και το αποτέλεσμα όλου αυτού θέλουμε να βγει είναι προφανώς να υπάρχει μέγιστη ποιότητα στις υπηρεσίες αλλά και στις λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους εσάς. Πίσω μας βλέπετε ένα καινούργιο μότο που είναι το καινούργιο μότο πλέον που έχουμε αγαπήσει. Αξίζουμε όσο οι άνθρωποι μας, το είχαμε δηλώσει και πέρσι στην εκδήλωσή μας. Αυτό είναι το καινούργιο μας μότο και πραγματικά αξίζουμε όσο οι άνθρωποι μας, γιατί αξίζεται πραγματικά πολύ. Αξίζεται όλοι σας πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε. Φοβερή πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια. Λέω φοβερή και το νιώθω όπως το νιώθετε κι εσείς, όπως το νιώθει ο κλαδικός τύπος που μας κάνει την τιμή να είναι απόψε μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως το νιώθουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα στελέχη των εταιρεών που μας κάνουν επίσης την τιμή να είναι απόψε μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως το νιώθουν και οι χορηγοί μας που τους έχουμε παρουσιάσει σε ένα από τα πάνελ και τους ευχαριστούμε και αυτούς πάρα πολύ. Πάνω απ' όλα όμως και πριν απ' όλα ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε όλους εσάς για τη συμβολή σας στην πορεία της εταιρείας. Να είστε όλοι καλά, να είστε γεροί και να συνεχίσουμε να προχωράμε αυτό που όλοι μαζί έχουμε σχεδιάσει και να κοινωνούμε το ίδιο όραμα. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια του κυρίου Τάκη και Στέφανου Καπάντε που μας εμπιστεύτηκαν το 50% της εταιρείας τους. Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί, τα οποία θα σας ανακοινώσουμε στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας.